κοινωνικής τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Το πέτυχε το στόχο Παπανδρέου. Υπάρχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα να γίνει. Δηλαδή, η ολοκλήρωση των μνημονίων δεν σημαίνει και έξοδος από την κρίση. Έτσι. Και οι εικόνες που είδαμε, οι οποίες είναι πραγματικά, αποτυπώνουν μια πραγματικότητα η οποία έχει συσσωρεύσει δυσκολίες. Mm-hmm. Και αυτό δεν πρέπει να κρύβεται. Τώρα, η συγκεκριμένη περιοχή όμως έχει και δυνατότητες, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, και δυνατότητες, θα σας έλεγα, που εντάσσονται στο πλαίσιο της ανάπτυξης και τους στόχους που έχουμε βάλει. Ήθελα να ρωτήσω αυτό, αυτή η ιστορία. Κράτησε ο πολίτης στη Δυτική, παντού. Mm-hmm. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, εφτά χρόνια, οχτώ χρόνια. Και σου λέει ότι πρέπει και να μείνω στον τόπο μου και να αρχίσω να ονειρεύομαι, κύριε Παπά. Δύο πράγματα. Καταρχήν, μηχανισμοί κοινωνικής προστασίας, έτσι. Διότι όταν έρχεται μια κρίση και ξαφνικά έχεις μεγάλης κλίμακας απώλεια θέσεων εργασίας, πρέπει να υπάρξει ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας οπωσδήποτε για να μην έχεις κοινωνική έκρηξη. Στο και να μην. Βεβαίως, εντάξει. Αυτό είναι ένα βήμα αμυντικό. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η αναπτυξιακή στρατηγική για τη συγκεκριμένη περιοχή επιφυλάσσει ένα ξεχωριστό ρόλο. Δηλαδή, το ρόλο του να επανακάμψει ως η καρδιά των μεγάλων μεταφορών. Και, ως διαμετακομιστικό κέντρο. Έτσι. Δηλαδή, αν η χώρα μας έχει τη δυνατότητα και την έχει αυτή τη στιγμή να παίξει ένα τέτοιο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, πρέπει να στηριχτεί σε αυτού του τύπου τα project τα οποία μπορούν πραγματικά να την αναζωογονήσουν. Ήδη τώρα, νομίζω, έχουμε σε ολοκλήρωση το διαγωνισμό για το Θριάσιο, το πρώτο κέντρο logistics, και νομίζω και άλλες δραστηριότητες, όπως και τα ναυπηγεία. Όπως έγινε στον Εώριο, έχουμε την έκφραση ενδιαφέροντος και τα ναυπηγεία. 150 ευρώ είναι το μεροκάμα του Τουρκίας. Της Ελευσίνας και του Σκαρμαγκά. Ναι. Δεν είναι κακό μεροκάματο. Εδώ δεν έχω μεροκάματο. Ναι. Για τον Έλληνα έλεγε. Δηλαδή, πάνε δικοί μας εργάτες στη γειτονική χώρα ως ηλεκτροσυγκριτές να βρουν το μεροκάματο. Είναι απολύτως λογικό. Αλλά εδώ εμείς ζούμε το εξής παράδοξο. Είμαστε η χώρα με η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη, με το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο πάνω στον κόσμο, και η ναυπηγοεπισκευαστική μας βιομηχανία βρέθηκε σε απαξίωση. Mm-hmm. Έτσι, αυτή τη στιγμή νομίζω υπάρχουν οι προϋποθέσεις ακριβώς για να αναζωογονηθεί και με τις διεθνείς συνεργασίες τις οποίες αναπτύσσουμε και με το γενικότερο οικονομικό κλίμα που μπορεί να πείσει οι επενδυτές να έρθουν. Ρώτησα και ξεκίνησα από εκεί, διότι κοιτώντας λίγο τις εκλογές και τις τελευταίες και τις προηγούμενες, η μεγάλη δύναμη του κόμματός σας ήταν αυτές οι γειτονιές, δηλαδή αυτός ο πληθυσμός. Ναι. Η παλιά Β' Αθήνας, δηλαδή, ουσιαστικά. Ναι. Τι έχεις να τους πει σήμερα, δηλαδή, πολιτικά? Κοιτάξτε να δείτε, όχι, η ψήφος, δεν μιλάω στον Υπό. Τι ως πολιτικός οργανισμός σήμερα? Η ψήφος στις εκλογές και του 12 και του 15 ήταν, θα σας έλεγα, και κοινωνικά πολλωμένη. Δηλαδή, αν έβλεπε κανένας στο χάρτη τις περιοχές που υπερίσχυσε ο ΣΥΡΙΖΑ και τις περιοχές που υπερίσχυσε η Νέα Δημοκρατία, θα έβλεπε μια πάρα πολύ υψηλή συσχέτιση με τα μέσα εισοδήματα τα οποία υπάρχουν. Ναι. Και αυτό είναι απολύτως λογικό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η αριστερά έχει έτσι και νόημα να αποζητά την εκπροσώπηση των συμφερόντων αυτών των κοινωνικών στρωμάτων τα οποία πλήττονται και να τα βάζει σε προτεραιότητα. Τι έχεις να τους πεις? Έχεις να τους πεις ότι για πρώτη φορά αναπτύχθηκε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το οποίο ήταν στο μηδέν, και ότι τώρα ξεκινάνε και πακτώνονται καλά στο έδαφος οι δυναμικές της ανάπτυξης. Και άρα μπορούμε να ωφεληθούμε όλοι. Η ανεργία έχει πέσει σχεδόν 10 μονάδες και αυτή η πορεία πρέπει να συνεχιστεί για να πέσει άλλες 10. Και να μην γυρίσουμε στις πολιτικές που θα την ξαναπάνε στο 27. Θα έρθω και θα μείνω στο Υπουργείο σας, στο χώρο σας, δηλαδή στο χώρο δράσης. Κατά τη γνώμη μου, είναι ένα κομμάτι της βιομηχανικής παραγωγής. Mm-hmm. Το κομμάτι που ασχολείται το δικό σας Υπουργείο στα νέα δεδομένα, στις νέες τεχνολογίες, με πολλούς εργαζόμενους. Θα ξεκινήσω από το πρώτο δυσάρεστο. Είχαμε το κλείσιμο του Μέγκα, είχαμε το άνοιγμα του Όπεν. Αλλά στο κλείσιμο του Μέγκα έχουμε μια σειρά από ανθρώπους, αρκετούς ανθρώπους, οι οποίοι όχι με δική τους ευθύνη, κατά τη γνώμη την ευθύνη των ιδιοκτητών, έμειναν στο δρόμο. Γιατί όμως, θέλω να ρωτήσω, κύριε Παπά, δεν μπορούν να πάρουν οι άνθρωποι τα δεδουλευμένα τους και να τα πάρουν οι τράπεζες τα δουλευμένα τους για να ξεχρεώνουν οι ιδιοκτήτες τα δάνεια που πήραν αυτοί?
τα δεδουλευμένα τους νομίζω ότι μπορούν και πρέπει να τα πάρουν και να καταβάλουν και τις υποχρεώσεις τους και οι άλλοι ιδιοκτήτες. Αν δεν κάνω λάθος, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, αλλά νομίζω ότι ένας εκ των τριών ιδιοκτητών που υπήρχαν στην τελευταία φάση κατέβαλαν την υποχρέωσή τους. Για τον τομέα των οπτικοακουστικών, έχετε απόλυτο δίκιο και εδώ για να μην αδικήσουμε και κανένα, πρέπει να πούμε ότι η ελληνική τηλεόραση έχει παράξει και διαμάντια. Έτσι, διαμάντια στην οπτικοακουστική δημιουργία και οχετό στην ενημέρωση. Και ενημέρωση η οποία, ας πούμε, προσβάλλει και την νοημοσύνη μας και την ιδιότητά μας ως πολίτες. Η τηλεόραση όμως, ακριβώς επειδή ρυθμίστηκε το πλαίσιο, μπορεί να μπει στην πορεία της ανάκαμψης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, από το 9-10 νομίζω, κατέρευσε η παραγωγή της ελληνικής μυθοπλασίας, κύριε. Αυτό είναι αλήθεια. Κατέρευσε, έτσι. Φέτος είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε 15 με 20 ελληνικά σύριαλ. Για πρώτη φορά τα αδειοδοτημένα κανάλια, λοιπόν. Τα προχωρούν σε σύριαλ. Ναι. Σε μυθοπλασία. Ναι, αυτό, και η ΕΡΤ. Αυτό και η ΕΡΤ. Και η ΕΡΤ. Για πρώτη φορά επίσης μετά από πολλά χρόνια. Και θα σας έλεγα και το λέμε με χαρά. Πολλά από τα σύριαλ αυτά είναι στο πρόγραμμα ενίσχυσης των παραγωγών το οποίο έχει θεσπίσει το Υπουργείο μας. Στο πρόγραμμα δηλαδή το οποίο επιστρέφει το 35% των δαπανών που γίνονται στην Ελλάδα για τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Το λέμε με χαρά, διότι όταν ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα μας λέγανε ότι δεν θα βρεθούν τα λεφτά, δεν πρόκειται να λειτουργήσει, δεν θα προλάβετε να τρέξετε. Δεν βγήκε αυτό, ναι. Το ανάποδο βγήκε. Έτσι, έχουμε αυτή τη στιγμή 25 με 30 παραγωγές οι οποίες επιδοτούνται δηλαδή, όχι μόνο ελληνικά σύριαλ, αλλά και ξένες παραγωγές και διεθνείς συμπαραγωγές οι οποίες έχουν έρθει στην Ελλάδα, έχουν μπει στο πρόγραμμα των παραγωγών και αναζωογονείται συνολικά αυτή η βιομηχανία. Τώρα, για το τι και πώς και αν έπρεπε να κλείσει το Μέγκα ή όχι, εγώ θέλω να πω μόνο το εξής. Έχουμε επιχειρηματικές επιλογές και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Ερμανίτη, δύο άδειες αδιάθετες. Ο καθένας νομίζω μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα. Ναι, αν ήθελαν, μπορούσαν να πάρουν τη μία εκ των δύο. Και αν λέτε, θέλουν. Και αν θέλουν. Και αν θέλουν. Δεν, αυτή τη στιγμή ο νόμος είναι πάρα πολύ σαφής. Εφόσον έχει εκφραστεί ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή θα υπάρξει δημοπρασία. Να σας ρωτήσω, κύριε Παπά, θα προχωρήσει η κυβέρνηση ή θέλει να προχωρήσει σε μια πρωτοβουλία τέτοια ώστε να σταματήσει και αυτή η ιστορία με τα εμπάργκο στα κανάλια? Η κυβέρνηση δεν έχει να κάνει τίποτα, νομίζω. Εδώ έχουμε μια τακτική από την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία συνεχίζει ένα πόλεμο απέναντι στη δημόσια τηλεόραση. Από εκεί και εσείς πέρα, απέναντι νομίζω, στο Sky. Εμείς όμως δεν σε ένα έχουμε κανάλι. Αδειοδοτημένο κιόλας. Βεβαίως. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Αλλά νομίζω ότι, κύριε Αρωνίτη, εδώ πέρα είναι δύο διαφορετικού μεγέθους πράγματα. Διότι έχουμε από τη μία μια μεθοδευμένη πολεμική, η οποία κρατάει ουρές από το μαύρο της κυβέρνησης Σαμαρά, και από την άλλη έχουμε μια λογική αντίδραση, ας μου επιτράπε, απέναντι σε μια επιλογή η οποία έχει καταστήσει ένα συγκεκριμένο σταθμό βιομηχανία παραγωγής fake news. Όταν κάποιος θέλει να παράγει μόνο fake news και να λέει ψέματα, νομίζω ότι η δική μας φωνή δεν τη χρειάζεται. Ας συνεχίσει να το κάνει. Επιμένετε σε αυτό? Δεν βλέπω τους λόγους για να αλλάξει αυτή η απόφαση αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα, κύριε Ερμανίτη. Όμως, κύριε Υπουργέ, θέλουμε να πάμε σε εκλογές για να έρθουν τις εκλογές. Ουσιαστικά με τα μέσα ανοιχτά, και αυτή τη στιγμή έχουμε μέσα ανοιχτά και σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, βεβαίως έχουμε μέσα ανοιχτά, διότι δεν υπάρχει μαύρο στη δημόσια τηλεόραση. Και επιμένω σε αυτό, μήπως είναι η ευκαιρία, τουλάχιστον σε επίπεδο κυβερνητικό, να το κουβεντιάσετε πάλι το θέμα του εμπάργου. Γιατί? Για ζητήματα δημοκρατίας, μου λέγω. Μα για ζητήματα δημοκρατίας. Δηλαδή, δεν είναι άδικο για εγώ. Τον τηλεθεατή ο οποίος βλέπει Sky. Ναι. Πόσο μάλλον για τον τηλεθεατή ο οποίος βλέπει ΕΡΤ. Να έχουμε δύο κόμματα τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στην ενημέρωση. Κρίνει ο πολίτης, έχουμε τα όργανά μας, την ΕΣΥΕΑ, τα δικά μας όργανα που μπορούν να κρίνουν, ναι, ή όχι. Μου, ναι, επιτρέψτε μου να σας πω, αυτό που δεν πρέπει να αδικείται είναι τα γεγονότα και η αλήθεια. Όταν λοιπόν αδικείται. Δεν βγάζετε και αυτό το κουσούρι. Όχι, 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 θα το βγάλουμε. Εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παρεμβαίνουμε στο περιεχόμενο των καναλιών. Απολύτως κανένα. Έτσι, βεβαίως, και πήραν την άδεια τους όλοι, και όπως θα πρέπει να είναι και έτοιμοι να υποστούν και την κριτική. Για αυτά που κάνουν. Ναι, ας πούμε, βεβαίως, τον Παύλο Φίσα δεν τον σκοτώσανε για το ποδόσφαιρο. Ή εχθές το βράδυ δεν είχαμε συμπλοκές Ελλήνων και Αλβανών στο Γέρακα, γενικευμένες με αφορμή το επεισόδιο στην Αλβανία, διότι μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί. Έπαιζε αυτό. Ναι, αλλά εδώ πέρα βλέπετε ότι έχουμε ένα έλλειμμα ευθύνης ακόμα και σε ζητήματα τα οποία. Επιμένω είναι σε αυτό, ότι έχουμε όργανα γι' αυτό. Ναι. Το ΕΣΟΡΟΥ, την Ένωση Συντακτών. Να απευθυνθείτε λοιπόν στα όργανα αυτά και να καλέσω και το δικό σας
το συνδικάτο να έχει έτσι μια πρόνοια σε σχέση με την αυτορύθμιση. Εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παρεμβαίνουμε στον τρόπο με τον οποίο ασκούν οι δημοσιογράφοι το λειτουργήμά τους. Και πολύ καλώς δεν έχουμε. Έτσι. Εμείς είμαστε εδώ για να απαντάμε, είμαστε για να ελεγχόμαστε, βεβαίως. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο δημοσιογραφικός κλάδος και η ρυθμιστική αρχή είναι αυτοί που έχουν την ύψιστη ευθύνη αυτή τη στιγμή. Ο κλάδος σας με την αυτορύθμιση και η ρυθμιστική αρχή με τη ρύθμιση. Σήμερα στο μηδιακό περιβάλλον πάντως, αν δούμε λίγο έτσι το σχέδιο σε επίπεδο ραδιοτηλεοπτικών αδειών, έχει ουσιαστικά στα ιδιωτικά κανάλια ιδιοκτήτες που είναι απέναντι σε εσάς, στο σύνολο σχεδόν, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω, δηλαδή, κύριε Ρανίδη. Ο στόχος ποιος ήταν τελικά, να πληρώσουν απλώς? Ο στόχος ήταν να ρυθμίσει η πολιτεία, να τηρηθεί το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα έλεγε ότι πρέπει να υπάρχουν άδειες και άδειες δεν υπήρχαν. Και μάλιστα σας έλεγα ότι έχει αναφανεί με τρόπο πάρα πολύ καθαρό ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές οπτικές για την τηλεόραση. Η μία οπτική λέει θα έχεις δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ο οποίος είναι παρείας, είναι στην άκρη, δεν διεκδικεί μεγάλα αθλητικά γεγονότα, δεν διεκδικεί να αξιοποιεί το εκτόπισμά του με τους ανταποκριτές του, να είναι στα μεγάλα διεθνή γεγονότα, να ανοίγει ζητήματα, να επιτελεί τον κοινωνικό του ρόλο. Πόσες χιλιάδες μηνύματα έχει δωρεάν να παράξει η ΕΡΤ, ακριβώς ανταποκρινόμενη σε αυτόν τον κοινωνικό ρόλο. Και από την άλλη, λέει αυτή η λογική την οποία προσβεύει η αξιωματική αντιπολίτευση, ασυδοσία ιδιωτικών καναλιών. Η δική μας λογική τι λέει? Λέει, ραδιοτηλεοπτικός φορέας ο οποίος το ανταποδοτικό τέλος το ανταποδίδει στον τηλεθεατή και του προσφέρει και το ποιοτικό και το υψηλής ποιότητας προϊόν. Σας κατηγορώ ότι πολύ ακριβά τον... Καλά. Το ποδοσφαιρικό ανοησίες, προϊόν. Αυτά είναι ανοησίες και είναι και ανοησίες αυτά που ακούγονται και στους διαδρόμους από κάποιους που λένε ότι ήταν μηδενικής αξίας το προϊόν. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο προσφέρει πάρα πολύ όμορφο θέαμα και θα σας έλεγα κιόλας ότι η παρέμβαση της δημόσιας τηλεόρασης και η πρωτοβουλία της στο να προβάλλει, να αγοράσει τα δικαιώματα προβολής αγώνων 7 ομάδων της Super League έχει αποτελέσει και ένα γεγονός το οποίο δυσαρέστησε ορισμένα συστηματάκια τα οποία θέλανε κάποιες ομάδες να είναι εξαρτώμενες από παρασκηνιακού τύπου κινήσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται να πω... το κατήγγειλε αυτό? Όχι. Επειδή είναι ο ιδιοκτήτης ήταν... Αυτή είναι δική σας κρίση, αλλά δεν το κατήγγειλε. Είχε ενδιαφέρον αυτό. Αλλά, ναι, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι εδώ πέρα είναι πεντακάθαρο το τι ήθελε να κάνει ο ένας και τι ήθελε να κάνει ο άλλος. Και εμείς ολοκληρώσαμε τη διαδικασία διοδότησης. Ποιο είναι το κρίσιμο? Το κρίσιμο είναι ότι όσοι χρησιμοποιούσαν τις συχνότητες ελαίου Θεού, δηλαδή απλώς είχαν στήσει τις κεραίες τους και εκπέμπανε, αυτή τη στιγμή έχουν άδεια για να το κάνουν. Η πολιτεία δηλαδή με τους θεσμούς της αδειοδοτεί. Και όπως αδειοδοτεί, ξεαδειοδοτεί κιόλας. Okay. Έλατε τώρα να δούμε λίγο και το γενικότερο πολιτικό σκηνικό. Καταρχήν, έχουμε ένα θέμα στην γειτονική Αλβανία. Με ένα θάνατο, με σκοτεινά σημεία που γράφει σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών και θα συμφωνήσω με την ουσία του τίτλου αυτού. Είχαμε και την ανταπόκριση και τον Νίκο Μελέτη, ο οποίος μας έδωσε το ρεπορτάζ για τον Κωνσταντίνο Κατσίφα. Έκρινα πριν και είπα ότι το ζήτημα είναι ότι έχουμε μάθει στην Ευρώπη τους ανθρώπους που θεωρούνται ότι παρανομούν να συλλαμβάνονται και να οδηγούνται στη δικαιοσύνη και όχι να τους τελειώνουμε. Αυτό είναι καμία σχέση με το αν συμφωνώ ή διαφωνώ με τον άνθρωπο σε καμία περίπτωση. Και έφερα και ένα παράδειγμα της Νορβηγίας. Όπου 22 Ιουλίου οδηγήθηκε ακριβώς, οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. Ναι, βέβαια. Και σε άλλες περιπτώσεις. Νομίζω αυτό έγινε καθαρό και από την πρώτη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Δηλαδή, είπαμε ότι θεωρούμε παράδεκτο ότι εδώ πέρα έχουμε την απώλεια μιας ζωής. Οι αστυνομικές αρχές ελληνικές είναι σε επικοινωνία με τις αντίστοιχες της Αλβανίας για να δούμε ακριβώς ποια ήταν τα γεγονότα και από εκεί και πέρα θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Αλλά να δούμε ακριβώς ποιες ήταν οι εξελίξεις. Υπάρχει μια, ή τουλάχιστον πλημμυρίζεται μια ανησυχία γενικώς, μια το τι γίνεται με τους γείτονες Τουρκούς, με την συμφωνία των Πρεσπών να πηγαίνει προς τελική λύση. Ένα καινούργιο που μου άνοιξε τώρα με την, στην Αλβανία και βεβαίως εμείς να σκεφτόμαστε να αυξήσουμε και τα μίλια σε 12. Νομίζω ότι και κάθε φορά που έχουμε τέτοια γεγονότα πρέπει να παίρνουμε δύο ανάσες
να σκεφτόμαστε καλά και να συναποφασίζουμε το ποιος είναι ο ρόλος που θέλει να παίξει η χώρα μας συνολικά τώρα που ανοίγει μια καινούργια σελίδα. Λοιπόν, η χώρα μπορεί αποκαθιστώντας και λύνοντας τα προβλήματα με τους βόρειους γειτονές της να είναι πρωταγωνίστρια και στα Βαλκάνια και στην Κεντρική Ευρώπη. Με τους μεγάλους ενεργειακούς διαδρόμους, με ισχυρά δίκτυα στις τηλεπικοινωνίες και στις μεταφορές, με την εξαιρετικά αυξημένη γεωπολιτική της δυναμική. Υπό αυτό, μάλλον μέσα σε αυτό το γκαμβά θα πρέπει και προβλήματα που ανακύπτουν. Πατάτε όμως σε δύο βάρκες. Ακούγα τον Πρωθυπουργό σήμερα. Η μία βάρκα του μου άρεσε, να σας πω την αλήθεια. Όταν ζήτησε και είπε ανοιχτά στους αδελφούς ότι η πρωτεύουσα της Παλαιστίνης πρέπει να είναι η Ανατολική Ιερουσαλήμ. Πολύ ωραία. Ποιος πολίτης, τουλάχιστον μια δικιά μου γενικότερη αντίληψη, θα συμφωνούσε με αυτό. Απ' την άλλη, έχω κυρίαρχο σύμμαχό μου το Ισραήλ στην περιοχή. Μα αυτό όμως, προσέξτε να δείτε, η εξωτερική πολιτική δεν είναι, και το προνόμιο της Ελλάδας, σας έλεγα, είναι ότι είναι μια χώρα του δυτικού κόσμου, έτσι, μια δυτικού τύπου δημοκρατία, η οποία έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις και με τον αραβικό κόσμο και παραδοσιακά. Και νομίζω ότι εδώ πέρα έχει δείξει ότι μπορεί να ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική χωρίς αυτές τις σχέσεις να τις διαταράσει. Προφανώς, προφανέστατα, έχουμε συμφέροντα πάρα πολύ σοβαρά να έχουμε ισχυρή συνεργασία και με την Κύπρο και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο. Αυτό η εταίρη μας, η εταίρη σας, για τους εταίρους μας θα ρωτήσω μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά οι δικοί σας εταίροι στο κυβερνητικό σχήμα το έχουν αποσαφηνίσει πλήρως, διότι βγήκε μία κρίση από εκεί που δεν την περίμενα εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή, μιλάω για την αποχώρηση παρέτηση του κ. Κοντζιά, την σύγκρουσή του με τον κύριο Καμένο. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι συνεχίζεται αδιατάρακτα η εξωτερική μας πολιτική, η οποία έχει παράξει πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα και στο γεωπολιτικό πεδίο και στο διπλωματικό πεδίο και στο οικονομικό πεδίο. Συνεπώς, αυτό πρέπει να κρατήσουμε, να είμαστε όλοι μας μετρημένοι όταν σχολιάζουμε πράγματα ή κάνουμε δημόσιες δηλώσεις για ζητήματα πάρα πολύ ευαίσθητα, και νομίζω ότι έρχεται πάρα πολύ γρήγορα η ώρα όπου η Ελλάδα θα απολαύσει τους καρπούς αυτής της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής. Διότι ορισμένοι, ενδεχομένως, ας πούμε. Θα τους ορίσουμε τους ορισμένους, λοιπόν, να μην είναι άβλεστοι. Λοιπόν, κάποιοι ποντάρανε, λοιπόν, στο να μην μπορέσει ο Ζάεφ να βρει την πλειοψηφία του. Αυτό ελπίζαν, ας πούμε, η αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Ήλπιζε. Και ο Καμένος. Και ο κ. Καμένος. Ναι, δεν επιβεβαιώθηκε όμως η εκτίμηση ότι δεν θα μπορέσει ο Ζάεφ να προχωρήσει. Θα σας έλεγα εγώ. Και ο Αρβανίτης, λοιπόν, και ο Καμένος και ο Αρβανίτης, διεκδικούμε και τον Καμένο και τον Αρβανίτη, λοιπόν. Τον Αρβανίτη λιγότερο, τον Καμένο κυρίως, διότι είναι κυβερνητικός εταίρος. Και τον πάνω τον Καμένο και τους βουλευτές του, να τους πείσουμε ότι αυτή η συμφωνία, καθώς περνάει ο χρόνος και οι γείτονές μας εφαρμόζουν αυτά τα οποία δεσμεύτηκαν ότι θα εφαρμόσουν, είναι προς το συμφέρον της χώρας. Κύριε Παπά, μεταξύ μας τώρα, δεν μας βλέπει κανένας. Να σας ρωτήσω. Αν σε εκλογές που θα ρωτήσω πότε και πού τις βλέπετε, ξανά έχουμε ένα περιστατικό όπου ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, με μισό γκολ, ο κύριος Καμένος είναι στη Βουλή, με το ποσοστό του, πολλοί τον θεωρούν ξεγραμμένο τον Καμένο, το λέω στους τηλεθεατές, καλά, κρατήστε μικρό. Θα ξαναμπαίνατε εσείς ως πολιτικό πρόσωπο σε μια κουβέντα να προχωρήσει μια τέτοια συνεργασία πάλι? Θεωρείτε δηλαδή ότι ήταν μια καλή συνεργασία? Ναι, βεβαίως. Θεωρώ ότι είναι μια συνεργασία η οποία αποδείχθηκε και σταθερή και παραγωγική. Διότι ακούγονται και φωνές, θα σας έλεγα, και μέσα στο δικό μας χώρο. Αλλά εγώ προσπαθώ να θυμηθώ ένα ζήτημα πέραν του Μακεδονικού, όπου είναι έτσι ανοιχτές οι διαφωνίες και κατατεθειμένες από την πρώτη στιγμή. Όπου η συνεργασία αυτή να αποτέλεσε, ας πούμε, ένα σχετικό παράγοντα σε σχέση με την εφαρμογή του προγραμματός μας. Δεν υπήρξε τέτοιο περιστατικό. Δηλαδή και στα θέματα των πολιτικών δικαιωμάτων ή στα θέματα της ταυτότητας φύλου ή στα θέματα, οποιοδήποτε θέμα για να σηκώσει κανείς από αυτά που περπάτησαν. Να στήριζε το ποτάμι εκεί, στήριζαν από το Κινάλ και ναι, αλλά η προϋπόθεση ήταν να υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Πώς δεν γίνεται? Η Βουλή είναι Βουλή. Και η πλειοψηφία στη Βουλή νομοθετεί. Ξέρετε, αυτό που με. Θέλω να πω κάτι, μην το ξεχάσω, γιατί εδώ πριν από 2-3 μέρες είχαμε κινητοποίησεις, 2 εξάωρες στάσεις εργασίας. Θέλω να σας πω ότι συμφωνώ σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Θα μου πεις και για τους πέφτει λόγος, γιατί εκπέμπω και δεν ήμουν στον αέρα. Συμφωνώ. Διότι δεν λες, σας πω λίγο στην ΕΡΤ, δεν μπορεί να λες ότι εγώ ανοίγω την τηλεόραση, στηρίζω την ΕΡΤ, κάνω κινήσεις και εδώ να μην έχω, παραδείγματος χάρη, μοντέρ για 200 άτομα. Και ρωτώ, αυτή η κοινή υπουργική απόφαση
γιατί δεν προχωράει, γιατί δεν λύνονται αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτή έχει δείξει ότι τον δημοσίο ραδιοφωνικό... Ξέρετε πόσο χοροδούς έχουμε. Έχουμε την καλύτερη χοροδία του Μάνου Χατζηδάκη. Να, είχε 25 άτομα και πρέπει να έχει οργανικά τουλάχιστον 50. Εγώ σας λέω για τέτοια πράγματα. Ναι, δεν σας λέω γιατί δεν έχουμε εκπομπές. Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα, δεν με αφορά. Το καταλαβαίνω και μάλιστα σας έλεγα ότι υπάρχουν τρόποι ακόμα να βελτιστοποιήσουμε αξιοποίηση προσωπικού, ούτως ώστε να γίνει και εξοικονόμηση πόρων. Έτσι. Δεν διαφωνώ, αλλά μοντάζ δεν μπορώ να κάνω εγώ, κύριε Παπά, να πάω να κάνω μοντάζ. Ούτε ο περατέρ μπορεί να. Εξώσον νομίζω ότι δεν γίνεται. Πώς θα γίνει. Νομίζω ότι θα είμαστε πολύ κοντά σε θετικές εξελίξεις. Έχουμε πάρει στο άλλο κομμάτι. Πάμε λοιπόν στις εκλογές. Αργούνε πάντως αν έχετε άγχος. Εγώ θέλω εκλογές, γιατί είναι η χαρά. Δημοσιογραφικό. Η χαρά των εγώ να έχουμε εκλογές, να έχουμε. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, έχουμε εκλογές όποτε. Ναι. Μου τις βάζετε δηλαδή ουσιαστικά. Στο τέλος της τετραετίας. Εντάξει, πρέπει αυτό μου πείτε. Στο τέλος της τετραετίας, αν το αποτέλεσμα των εκλογών είναι θετικό. Είναι δηλαδή με θετικό πρόσημο. Ναι, εδώ υπάρχει ένα ευρύτερο ζήτημα, ξέρετε, διότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών έχει μια συνολική οπτική πάνω στην οποία πρέπει να το δούμε. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ έχουμε μια άνοδο της ακροδεξιάς και η μόνη λύση για τις προοδευτικές δυνάμεις είναι ένας αριστερός προοδευτικός φεντεραλισμός. Δεν έχουμε το δικαίωμα να κοντοστεκόμαστε. Βλέπουμε τα φαινόμενα να αυγαταίνουν. Εάν η αριστερά και οι προοδευτικές δυνάμεις δεν μιλήσουν δυναμικά και επιθετικά, θα σας έλεγα, mm-hmm. για την προοπτική εμβάθυνση της ενοποίησης της Ευρώπης, απλώς θα βλέπουμε τους επιμέρους εθνικισμούς να κάθονται στη γωνία και να μαζεύουν τα λίρα. Όμως, στην προκειμένη περίπτωση, όποτε γίνουν αυτές οι εκλογές, και αν στην περίπτωση, γιατί στη μία περίπτωση, θα πω και τις δύο περιπτώσεις. Mm-hmm. Έχω τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, λένε ότι θα έχουν αυτοδυναμία, αλλά δεν θα πάρω αυτό το σενάριο. Είναι πρώτο κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα και οι λοιποί. Έχω ένα ερώτημα, πώς θα βγει η κυβέρνηση, γιατί μετά πάμε απλή αναλογική. Και έχω ένα δεύτερο ερώτημα πάλι. Έχω το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία δεύτερη και θα δούμε μετά. Πάλι είναι ένα ερώτημα, πώς θα γίνει η κυβέρνηση. Και υπάρχει και ένα τρίτο, κύριε Παπά. 18, δεν πάμε για εκλογές, όπως και να το δεις. 19, ναι, όπως και να το δεις. Το 20 πάω για πρόεδρο Δημοκρατίας. Έχω ξανά μανά εκλογές. Όχι απαραίτητα. Αν υπάρξουν οι συνενέσεις απαραίτητες και οι συνταγματικά προβλεπόμενες, δεν θα έχουμε εκλογές και θα δούμε και πώς και αν θα έχει προχωρήσει. Είναι λάθος τα σενάρια μου, ότι μπροστά έχω αυτό. Τα σενάρια σας είναι λάθος αν εκτιμάτε ότι υπάρχει πιθανότητα να είναι η Δημοκρατία πρώτη. Δεν θα είναι η Δημοκρατία πρώτη, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτος στις εκλογές. Άντε πάλι, εγώ να πάρω το σενάριο. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος, με ποιον. Τι εννοείται. Πώς? Αυτό θα το αποφασίσει ο λαός. Θα δούμε ποια θα είναι η σύνθεση της επόμενης Βουλής και θα επιδιώξουμε τους σχηματισμούς πλειοψηφίας. Ενώ μέσα από το υπονόμενο που βεβαίως ήταν εύκολη απάντηση για εσάς, αν θεωρείτε ότι στον χρόνο αυτό και στα μεσοδιαστήματα υπάρχουν οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες να έχουμε νέους πολιτικούς οργανισμούς που ενδεχομένως να δημιουργήσουν νέες συνθήκες. Αυτό δεν μπορώ να το προδικάσω. Δεν είναι εύκολο πάντως να φτιάχνει κανείς κόμματα έτσι από το τίποτα και να αποκτάει και τη δυναμική εύκολα που να εξασφαλίζει μια παρουσία στη Βουλή. Διότι βλέπουμε και ότι τα μικρότερα κόμματα, όταν δεν έχουν πάρα πολύ καθαρή ατζέντα mm-hmm. Και ξεκάθαρες επιλογές, υφίστανται τις πιέσεις που mm-hmm. δημιουργεί και το εκλογικό σύστημα. Έτσι. Mm-hmm. Είναι κακά τα ψέματα, το οποίο βεβαίως από την επόμενη φορά θα είναι απλή αναλογική. Αυτή τη φορά όμως θα γίνει με το γνωστό μπόνους των 50 ευρώ. Επαναλαμβάνω, για να μην νομίζετε ότι μασάω τα λόγια μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα και θα δούμε το χάρτη τον πολιτικό στη Βουλή. Πώς μπορεί να σχηματιστεί μια πλειοψηφία. Τουλάχιστον εσείς δεν μου μιλάτε για αυτοδυναμία. Τίποτα δεν αποκλείεται. Καθίστε να δούμε ποιο είναι το πολιτικό κλίμα. Διότι τώρα θα πάμε στη Βουλή και θα ψηφίζουμε σε κύματα τα θετικά μέτρα. Θεωρείτε ότι η ατζέντα είναι δικιά σας και υπέρ σας. Θεωρώ ότι οι εκλογές θα κερδιθούν στην οικονομία. Και νομίζω ότι καθώς περνάει ο χρόνος και μάλιστα με ορόσημο την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη που μας πέρασε, είναι απολύτως ξεκάθαρα δύο εκ διαμέτρου αντίθετα σχέδια για το πώς θα οργανωθούμε ως κοινωνία στο μέλλον. Όταν μιλάτε ή όταν λένε στη λέξη σας διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. μπορείτε λίγο να μου το οριοθετήσετε ιδεολογικοπολιτικά, δηλαδή. Όχι, χωρίς δηλαδή. Mm-hmm. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή εσείς τη στιγμή πήρατε είναι. Εσείς πήρατε, όπως λέει η κυρία Γενεμπατά, το κακό Πασόκ. Εντάξει, το καλό Πασόκ. Αυτό τώρα νομίζω δεν αντέχει στην δημόσια κριτική, δεν αντέχει αυτό το επιχείρημα. Δεν αντέχει, εντάξει τώρα. Δηλαδή ήταν. Ποιος ήταν το κακό Πασόκ ακριβώς τώρα, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο εκφραστής της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης της αριστεράς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αποτελεί τη συνισταμένη
όλων των θετικών παραδόσεων που είχε το αριστερό και προοδευτικό κίνημα στην Ελλάδα. Έτσι, δεν έχει μία μονομέρεια ή μία αυτάρκεια παραδόσεων. Mm-hmm. Βεβαίως έχει ένα κορμό και στελέχωσης και κόσμο με τον οποίο mm-hmm. πορεύτηκε, και εδώ είναι που και πρέπει να κάνουμε και τα βήματά μας τα περαιτέρω, έτσι, και το κόμμα να αναπτύξουμε και να το διευρύνουμε, ούτως ώστε ακριβώς να αντιστοιχίσουμε την πολιτική και εκλογική του ακτινοβολία στην οργανωμένη του βάση. Mm-hmm. Κλείνοντας την κουβέντα αυτή, τη συζήτηση αυτή, το ζήτημα είναι, ή ο προβληματισμός είναι, αν ο πολίτης, όχι θα εμπιστευτεί εσάς ή τη Νέα Δημοκρατία, αν εμπιστεύεται ή όχι το πολιτικό σύστημα, κύριε Παπά. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ακόμα και στην περίπτωση Παπαντονίου υπήρξαν φωνές οι οποίες ή πήγαν να καλύψουν την ιστορία αυτή, ή βγαίνει και ένα αφήγημα ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Και άκουγα προχθές και έναν βουλευτή της Ένωσης Κέντρου που έλεγε: σε 12 χρόνια θα βγουν και τα δικά σας σκάνδαλα στον αέρα και θα τα κουβεντιάσουμε και τότε. Εντάξει, αυτό είναι εύκολο, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε 12 χρόνια. Και κάτι θα πρέπει να έχει κανείς στα χέρια του για να λέει τέτοιου τύπου ανοησίες. Αλλά φαίνεται όμως. Ποιος Γεωργιάδης. Εντάξει, τώρα νομίζω. Ποιος Γεωργιάδης της Ένωσης Κέντρου. Ναι, θα σας πω όμως. Στην πολιτική δεν είναι τα πάντα θέμα ύφους. Πρέπει να έχουν και ουσία και σοβαρότητα αυτά που λέει κανείς. Mm-hmm. Έτσι, δεν αρκεί να παίρνω ύφος 100 καρδιναλίων και να εξτομίζω μια ανοησία. Πρέπει να έχουν και ουσία τα λεγόμενα. Συνεπώς θα έλεγα ότι και ο κόσμος έχει βγάλει τα συμπεράσματά του και φαίνεται από την εξέλιξη των πραγμάτων ότι τα πράγματα συνολικά λειτουργούσαν με κάποιο τρόπο. Που σημαίνει υπερτιμολόγηση για το δημόσιο, μίζα για το δημόσιο λειτουργό, υπερχρέωση. Δηλαδή, αν δει κανείς, όχι τα ποσά που φαίνεται ότι διοχετεύτηκαν σε παράνομες πληρωμές σε στελέχη, mm-hmm. αλλά το πόσο παραπάνω πλήρωσε το δημόσιο, επειδή ακριβώς οι εταιρείες κατάφεραν mm-hmm. να εξασφαλίσουν, θα εξηγήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δημοσίου χρέους. Με συγχωρείτε. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ποσά τα οποία συμποσούνται σε εκατοντάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Θα παίξει δηλαδή στο προεκλογικό κομμάτι, γιατί είμαστε προεκλογική περίοδο έτσι κι αλλιώς. Τώρα είμαστε. Να. Πριν 3 χρόνια που το βάζαν οι άλλοι, δεν ήμασταν. Αλλά τώρα είμαστε, είναι μια αλήθεια. Είμαστε στο τελευταίο έτος της διακυβέρνησης της πρώτης. Μα έχουμε 8 μήνες, είμαστε το Μάιο, έχουμε σίγουρα εκλογές. Έτσι κι αλλιώς, και θα δούμε τι άλλο. Εθνικές, ναι. Ναι, το είπατε δεύτερη φορά. Ναι. Απρίλιο δεν το βλέπετε εσείς. Πιο νωρίς και από τις ευρωεκλογές. Ναι. Όχι, θέλει πολύ φαντασία αυτό. Εντάξει, ωραία. Πετάω καμιά μπαταλιά, μήπως μου βγήκε κάτι. Εγώ ήθελα να κλείσω έτσι αυτή τη σκέψη γενικώς. Ποια θα είναι τα δεδομένα ή ποια θα είναι η χρήση αυτή όπου θα ξαναφέρεται πολίτη να σηκωθεί να πάει να ψηφίσει, που δεν είναι συντηρητικός πολίτης, είναι ένας δημοκράτης πολίτης. Και βεβαίως πώς θα ξαναβάλετε αυτό που λέμε τους ανθρώπους πάλι στην πολιτική. Ξέρετε, πριν το 12, 13, 14 στην κρίση πάνω, άσχημα, όμορφα, με σύγκρουση, ο κόσμος ήταν μέσα στην πολιτική. Δεν ξέρω αν είναι και σήμερα. Κοιτάξτε, μπαίνουμε σε μια χρονιά όπου έχουμε και δημοτικές εκλογές, και αυτό μην το ξεχνάτε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα έχουμε κάποιες δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους ανά την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή, οι περισσότερες οικογένειες, τα περισσότερα σόγια, ή όλοι μας θα έχουμε, φίλο ή κολλητό ή κολλητή, οι οποίοι θα εκτίθενται για την ψηφοάρα, θα συζητήσει πολιτικά mm-hmm. ο κόσμος. Νομίζω όμως ότι το κύριο θα είναι το ζήτημα το οικονομικό και το κοινωνικό. Αυτό δηλαδή και οι εκλογές θα κηρυχθούν στην οικονομία. Αυτό το πιστεύω βαθιά. Mm-hmm. Βεβαίως και τα άλλα ζητήματα της διαφθοράς παίζουν το ρόλο τους και έχει σημασία για τον πολίτη να αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει πέπλο συγκάλυψης. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι τα τελευταία γεγονότα, χωρίς την mm-hmm. αποκάλυψη της λίστας Λαγκάρντ και την παραλαβή της λίστας Μπόριανς, δεν θα είχαν προχωρήσει. Έτσι. Αυτό. Εδώ μας το λέτε. Οι εκλογές όμως πιστεύω βαθιά ότι θα κερδιθούν στην οικονομία. Δηλαδή, ο πολίτης το 19 θα έχει ένα καμβά οικονομικό, η ανεργία ενδεχομένως θα είναι στο 17% ή στο 18% και θα αποφασίσει το 19 εάν το 23 θα έχουμε ξανά ανεργία 27, όπως την πήγε ο κύριος Σαμαράς, ή θα έχουμε καταφέρει να την πάμε στο 7.
όπως καταφέραμε εμείς να τη ρίξουμε 10 μονάδες. Γιατί ασχολείστε με την πολιτική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας? Το κάνει και η Νέα Δημοκρατία με εσάς που σας κατηγορεί μερικές φορές ότι δεν είστε αριστερά. Είναι δουλειά η δικιά σας να πείτε στη δεξιά αν είναι δεξιά και είναι δουλειά της Νέας Δημοκρατίας να πείτε στην αριστερά αν είναι αριστερά? Τι σας αφορά εσάς, δηλαδή, αν η γραμμή είναι Σαμαρά? Είναι κομμάτι του πολιτικού ανταγωνισμού. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία. Εσάς σας εξυπηρετεί να είναι στη γραμμή Σαμαρά? Κοινικά μιλώντας, θα σας έλεγα ότι όσο πιο άκρα δεξιά πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία, τόσο περισσότερο προοδευτική σκεπτόμενη. Και τους αφήνετε και τους εφησυχάζετε, λοιπόν. Και τους λέτε, όχι, δεν είναι τόσο. Όχι, μα αναδεικνύουμε, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς έχουμε έναν ανελαίητο και σταμάτητο πόλεμο προς κάθε ακροδεξιά αντίληψη, η οποία μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει μπει στην προθήκη της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βορύδης ήταν τα πρωτοπαλίγαρα του κύριου Καρατζαφέρη, αυτά που ο κύριος Καραμαλής έλεγε άκρα, και τώρα είναι ο ένας αντιπρόεδρος και ο άλλος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το βλέπει και το κρίνει. Πεταξάμεν, είπε το Σατανά. Κανένας δεν είπα πεταξάμεν. Εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν εκ των δύο να εξηγεί τι άλλαξε στις ιδέες και την πολιτική του για να μεταπηδήσει από τον Καρατζαφέρη στο Μητσοτάκι. Κανένας από τους δύο. Συνεπώς ήρθανε με την πρίκα τους, την οποία την κάνανε αλφαβητάρι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό το κρίνει, νομίζω, ο κάθε προοδευτικός και μετριοπαθής πολίτης, και έχει τη σημασία του. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς, να είστε καλά.